Το πρακτορείο Detective της Κινεζούπολης είναι ένα παιχνίδι περιπέτειας με γρίφους που αναπτύχθηκε από την General Interactive Co. και εκδόθηκε στις 7 Απριλίου του 2022. Η ιστορία μας αναπτύχθηκε το 2035 στην υπερμοντέρνα Σιγκαπούρη που έχουμε τον έλεγχο μιας πρώην αστυνομικού που άλεξε το πρακτορείο και προσπαθεί να χτίσει την καριέρα της. Η πρώτη υπόθεση έρχεται από ένα παλιό τη φίλο που τη αναθέτει να συναντηθεί με έναν εκπρόσωπο μια μυστική εταιρεία στη Σιγκαπούρη κάτω από ένα διάσημο δέντρο. Στη συνάντηση μαθαίνουμε για έναν υπάλληλο τη εταιρεία που έκλεψε πολλά εκατομμύρια και μας αναθέτει να τον βρούμε. Θα ανακαλύψει το κλέφτη η ηρωίδα μας, θα φτιάξει την καριέρα τη. Τα γραφικά είναι μέτρες λεπτομέρειες και οι χαρακτήρες αποτελούνται από λίγα πολύγοντα, κάτω από την επιτυχία να θυμίζει εποχές DOS. Η μουσική και τα εφέ, ειδικά οι φωνές των χαρακτήρων, κυμαίνονται σε ψηλά επίπεδα. Ο χειρισμός με το ποντίκι, αν και σε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να γράψετε και με το πληκτρολόγιο. Η διασκέδαση του τίτλου είναι περιπέτειας, παλιά σχολή και θα δυσκολεύσει πάρα πολύ έσχατη μία ώρα που έπαιξα. Το σταμάτησα, παιδιά, στο σημείο της βιβλιοθήκης, μην μπορούσα να καταλάβω τι μπορώ να πληκτρολογήσω για να βρω το βιβλίο. Πολύ δύσκολο και δυστυχώς πλέον δεν έχω υπόμονη για κάτι τέτοιο. Θα πω όμως ότι θυμίζει κλασικά παιχνίδια τέλη της δεκαετίας 80, αρχές 90 και πετυχαίνει στο τομέα άριστα. Δοκιμάστε το όπως και δίποτε και δεν θα χάσετε όσοι λατρέψετε εκείνη τη χρυσή περίοδο του είδους. 9-10 από μένα, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.